Πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας, Κώστας Χρυσόγονος μαζί μας. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Λοιπόν, στην Κρήτη μαζί με τον Πρόεδρο για περιοδεία. Στην Κρήτη μαζί με τον Πρόεδρο για περιοδεία, ακριβώς. Και έπεται συνέχεια, διότι η προεκλογική μάχη είναι πανελλαδική, όπως ξέρετε. Βέβαια. Πανελλαδική σταυροδοσία. Από παντού ζητάμε σταυρό, από παντού παίρνουμε σταυρό οι ευρωβουλευτές. Ο κάθε πολίτης μπορεί να σταυρώσει οποιονδήποτε. Άρα είναι μεγάλος ο αγώνας σε πανελλαδική κλίμακα. Εντάξει, εσείς είστε έμπειρος τώρα βέβαια σε αυτά, στους προεκλογικούς αγώνες και στα ευρωβουλευτικά, οπότε... Εγώ ιδιαίτερα έμπειρος δεν είμαι. Μία φορά κατέβηκα, εκλέχτηκα βέβαια αυτή τη μία φορά, το 2014, με τον ΣΥΡΙΖΑ τότε. Διαφώνησα πολύ γρήγορα, ήμουν ο πρώτος που διαφώνησε. Ναι, σωστό. Στις αρχές του 2015, το Μάρτιο, δύο μήνες είχαν περάσει από τότε που σχηματίστηκε η κυβέρνηση Τσίπρα, έστειλα μια επιστολή στον τότε Πρωθυπουργό, όπου του εξηγούσα αναλυτικά ότι η μετοπική σύγκρουση με τους δανειστές δεν θα ωφελήσει τη χώρα και ότι θα έπρεπε να πάει σε μια γραμμή όπου θα βρισκόταν λύση κοινής αποδοχής, όπως υποσχόταν ο ίδιος από πριν, με ανακατατάξεις βέβαια στην επιβάρυνση των κοινωνικών ομάδων στο εσωτερικό και κυρίως παίρνοντας ό,τι εκτόσεις μπορούσε να πάρει από τους δανειστές. Δυστυχώς ο κ. Τσίπρας πίστεψε τον κ. Βαρουφάκη. Νόμιζε ότι θα μπορούσε να νικήσει τους δανειστές σε μια μάχη των γαυγαμήλων όπως ο Μέγας Αλέξανδρος τους Πέρσες. Μας πήγε σε εκείνο το απερίγραπτο δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015, όπου αναγκάστηκα να διαφωνήσω ανοιχτά και να αποχωρήσω από το ΣΥΡΙΖΑ. Έκτοτε παρέμεινα ανένταχτος ως το 2019 που έληξε η ευρωθητεία μου και βέβαια εκεί πρέπει να πω ότι έκανα ό,τι μπορούσα και ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει τι έκανα υπέρ των εθνικών μας συμφερόντων, πόση δραστηριότητα ανέπτυξα υπέρ των εθνικών μας συμφερόντων. Και υπάρχουν και ποσοτικοί δείκτες στην Ευρωβουλή που δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα δεν τους δίνουν πολύ σημασία. Δεν βγαίνουν πολύ στη δημοσιότητα. Νομίζω ότι και οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του Ευρωκοινοβουλίου, να βρουν ακριβώς τι γίνεται. Και υπάρχουν και ιστότοποι έγκυρων μη κυβερνητικών οργανώσεων που παρακολουθούν και μάλιστα κάνουν και μία αξιολόγηση, δηλαδή έχουν αλγόριθμους και αξιολογούν τελικά ο κάθε ευρωβουλευτής τι κάνει. Λυπάμαι να σας πω ότι πολλοί Έλληνες ευρωβουλευτές, οι περισσότεροι μάλλον, βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της λίστας, από το 600 και κάτω, επί 700 τόσων ευρωβουλευτών. Ναι. Αυτό κάτι λέει για τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τις επιλογές μας. Κάτι λέει και για τον τρόπο με τον οποίο πολιτευόμαστε ως χώρα μέσα στην Ευρωβουλή. Κοιτάξτε, στην Ευρωβουλή δεν πολιτευόμαστε ως χώρα. Είναι ευρωβουλευτές, είναι άτομα και βεβαίως κοινοβουλευτικές ομάδες, οι οποίες όμως έχουν μικρότερη κομματική πειθαρχία από ό,τι έχουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες στα εθνικά κοινοβούλια. Τα περιθώρια για τον ευρωβουλευτή είναι περισσότερα και γι' αυτό έχει σημασία ποιους θα στείλουμε εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, το 2019 δεν ξανακατέβηκα σε εκλογές. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Εγώ δικηγόρος είμαι και πανεπιστημιακός καθηγητής, βέβαια. Βέβαια. Το 2022, με την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη, με τον οποίο μας συνδέει φιλία και αμοιβαία εκτίμηση, μου ζήτησε να τον βοηθήσω στην καινούργια προσπάθεια που κάνει για να επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ρόλο κόμματος εξουσίας. Και πράγματι ανταποκρίθηκα και συμμετέχω έκτοτε. Έγινα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Ήμουν υποψήφιος στις εθνικές εκλογές σε τιμητική μη εκλόγιμη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας. Και τώρα κατεβαίνω στη μάχη των ευρωεκλογών με σκοπό να βοηθήσω το κόμμα να πάρει τη δεύτερη θέση, διότι εκτιμώ ότι αυτό θα ήταν μια θετική εξέλιξη για τη χώρα. Άρα αυτός είναι ξεκάθαρα ο στόχος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Αυτός είναι ο πύχης για τις ευρωεκλογές. Ασφαλώς αυτός είναι ο πύχης. Πρέπει να έρθει δεύτερο το ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές, προκειμένου να αποκτήσουν ουσιαστικό νόημα και αντίκρισμα οι εθνικές εκλογές του 2027. Διότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναπάρει τη δεύτερη θέση, ο μεταλλαγμένος ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασελάκη, στην πραγματικότητα οι εθνικές εκλογές του 2027 θα είναι περίπατος για τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά για τον κ. Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που βρίσκεται σε φάση αποδρομής. Είναι σταθερά πτωτική η πορεία των εκλογικών του ποσοστών σε επίπεδο εκλογικών αποτελεσμάτων, όχι σε επίπεδο γκάλοπ, από το 2015 μέχρι το 2023. Και ακόμα και τώρα και τα πλέον ευνοϊκά γκάλοπ για τον ΣΥΡΙΖΑ τον φέρνουν χαμηλότερα από τα ποσοστά του των εθνικών εκλογών του 2023. Έχει βιώσει μία διάσπαση πρόσφατα, κόντεψε να βιώσει και άλλη διάσπαση. Από διάσπαση, σχεδόν, βέβαια, σε διάσπαση. Ναι.
Και προσωπικά ο κ. Κασελάκης, τι να σας πω, θα έλεγα ότι ο ίδιος δήλωσε κάποια στιγμή ότι του είχε κάνει πρόταση ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Μητσοτάκης το διέψευσε βέβαια, ναι. Ότι του είχε κάνει πρόταση ο κ. Μητσοτάκης να γίνει υπουργός. Εγώ θα έλεγα ότι de facto ο κ. Κασελάκης λειτουργεί ως υπουργός του κ. Μητσοτάκη, ως υπουργός αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Διότι με τον τρόπο που πολιτεύεται, δυναμητίζει κάθε προοπτική να υπάρξει μια προοδευτική, εναλλακτική πρόταση εξουσίας, η οποία να λειτουργήσει πιστικά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές του 2027. Άρα, κύριε Χρυσόγονε, που δεν είδε, βλέπετε εσείς και το κόμμα σας, το ΣΥΡΙΖΑ, σε ρόλο αξιωματικής αντιπολίτευσης και δι' σοβαρής, έτσι. Αυτό καταλαβαίνει. Αυτό είναι φανερό ότι είναι όπως το λέτε. Δηλαδή, ένα κόμμα σε πτωτική τροχιά επί σειρά ετών και με έναν αρχηγό ο οποίος πάσχει από ένα εγγενές έλλειμμα σοβαρότητας και ο οποίος δεν μας δίνει καν εικόνα για τις οικονομικές του δοσοληψίες. Δεν είναι όμως λίγο ανεβασμένος και ο Στέφανος Κασελάκης, ιδίως και μετά το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι εκτιμούν πολύ, έτσι λέγεται. Στη σχέση εννοώ με την αρχική παρουσία. Οι δημοσκοπήσεις πράγματι δίνουν μια εικόνα ότι προς το παρόν κρατάει τη δεύτερη θέση. Εγώ πιστεύω ότι η εικόνα αυτή δεν είναι πραγματική. Ότι όπως συνέβη και στις εθνικές εκλογές του 2023, ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί χαμηλότερα, αισθητά χαμηλότερα από ό,τι τον δίνουν οι δημοσκοπήσεις και το ΠΑΣΟΚ ψηλότερα. Αλλά το ζητούμενο ποιο είναι? Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί, επαναλαμβάνω, μια πιστική, ρεαλιστική, προοδευτική πρόταση εξουσίας που να αντιπαρατεθεί με την πρόταση εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να ανεβεί το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι κοινωνικά ο μεγάλος χώρος. Αν δούμε τι επιρροή έχει το ΠΑΣΟΚ στην τοπική αυτοδιοίκηση, τι επιρροή έχει στο συνδικαλισμό, πόσοι είναι οι οργανωμένοι βάση των μελών, πόσοι πήγαν και ψήφισαν, ας πούμε. Στις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία ψήφισαν 270.000. Στις εσωκομματικές του ΣΥΡΙΖΑ, πριν ακόμα από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, που εξελέγει ο κ. Κασελάκης, πόσοι ψήφισαν? 140. Και τώρα που έκαναν διαδικασία για να βγάλουν τους υποψήφιους ευρωβουλευτές τους, πόσοι πήγαν και ψήφισαν? 60.000. Μα τώρα μπορεί να κουράστηκαν από τις πολλές κάλπες. Εδώ υπάρχουν βέβαια και πολλά που μπορούμε να πούμε. Αφενός ότι αυτοί δεν είναι μια. Δεν έχουν μια μεγάλη βάση, δεν έχουν υποδομές, ας πούμε. Ακριβώς. Δεν υπάρχει η αγκύρωση, η αγκίστρωση, αν θέλετε, στην κοινωνία που υπάρχει αντιθέτως στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ. Και αν δούμε τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, στο ερώτημα για δυνητική μελλοντική ψήφο, όχι ποιον προτίθεστε να ψηφίσετε τώρα, αλλά ποιο κόμμα θα μπορούσατε κάποια στιγμή στο μέλλον να ψηφίσετε ή δεν θα το ψηφίζατε με τίποτα, έχουν γίνει τέτοιες έρευνες. Θα δείτε, μέτρων ανάλυσης, 23 Μαρτίου. ΠΑΣΟΚ 43%, Νέα Δημοκρατία 41%, ΣΥΡΙΖΑ 34%. Είναι πολύ μεγαλύτερο μέγεθος το ΠΑΣΟΚ στην πραγματικότητα μέσα στην ελληνική κοινωνία. Πάντως σίγουρα για αυτό που είπατε για τον αυτοδιοικητικό χώρο δεν θα διαφωνούσαν ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ μαζί σας. Είναι, είναι κοινή, δηλαδή, κοινή διαπίστωση είναι ότι δεδομένο. Είναι πολύ πιο δυνατό το δεν ΠΑΣΟΚ. Δεν ήταν όμως για τον χώρο της κέντρο-αριστεράς, για αυτή την πολύ μεγάλη δεξαμενή, δεν ήταν μια χρυσή ευκαιρία, ας πούμε, οι εκλογές του καλοκαιριού του 23, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας τότε σας είχε πει ελάτε να πάμε μαζί, να πορευτούμε μαζί, να δούμε πώς θα πορευτούμε. Ως αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία. Μα κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας στην ουσία δεν κόμιζε πολιτική πρόταση. Αυτό ήταν μια προτροπή σύμπραξης η οποία δεν είχε ουσιαστικό νόημα διότι δεν υπήρχε πολιτική πλατφόρμα και βέβαια δεν επιβεβαιώθηκε στις κάλπες. Διότι το αποτέλεσμα του Μαΐου, σας υπενθυμίζω, ήταν συντριπτικό υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, όπου έδειχνε ότι στις επαναληπτικές η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει. Ούτως ή άλλως δεν υπήρχε δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, άρα για ποιο πράγμα συζητάμε? Από εκεί και πέρα όμως, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πει ότι την επαύριο των ευρωεκλογών, εάν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο, θα αναλάβει ο ίδιος πρωτοβουλία για την ανασύνθεση και ανασύνταξη του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Άρα εμείς είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο μετά τις εκλογές, εκ των πραγμάτων φυσικά. Στις εκλογές πηγαίνουμε συντεταγμένα το κάθε κόμμα με τους δικούς τους συνδυασμούς. Μετά όμως εμείς είμαστε ανοιχτοί. Αντιθέτως, ο κ. Κασελάκης τι λέει? Ότι δεν μιλάω με τον Ανδρουλάκη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να καλύψει άνετα, μάλιστα λέει ο ίδιος, όλη την κεντροαριστερά και τη ριζοσπαστική αριστερά, υποθέτω, διότι ο τίτλος του είναι Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Άρα τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Θα καλύψει όλο το φάσμα του αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας? Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή και αυτό μόνο δείχνει το έλλειμμα σοβαρότητας για το οποίο
Μίλησα με τη Νέα Αριστερά, πώς τη βλέπετε καταρχήν τη Νέα Αριστερά, κύριε Χρυσόγονε? Γιατί είναι το πρώτο crash test, είναι ένα καινούριο κόμμα ουσιαστικά, ένας νέος σχηματισμός. Θα δούμε τι απήχηση μπορεί να έχει η Νέα Αριστερά. Πάντως, οι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν στη Νέα Αριστερά έχουν μια πολιτική και ιδεολογική ταυτότητα. Ο κ. Κασελάκης δεν έχει πολιτική και ιδεολογική ταυτότητα. Ο κ. Κασελάκης είναι μια μεταμοντέρνα εκδοχή Μαυρογιαλούρου. Λέει σε όλο τον κόσμο αυτά που ο καθένας θέλει να ακούσει, χωρίς να υπάρχει λογικός σειρμός. Λέει ότι θα ανορθώσει τη δημόσια υγεία, εκεί τα μπέρδεψε βέβαια και στα νούμερα. Ναι. Ήθελε να πει ότι θα αυξήσει τις δαπάνες, ενώ στην πραγματικότητα με αυτό που εξήγηλε το 5% θα τις μείωνε. Τέλος πάντων, δείχνει και αυτό το έλλειμμα σοβαρότητας για το οποίο σας είπα. Ότι θα ανορθώσει την κατάσταση της δημόσιας υγείας, της δημόσιας παιδείας. Απ' την άλλη, ότι θα μειώσει και όλους τους φόρους. Πώς γίνονται όλα αυτά? Δηλαδή, ο μάγος Κουντίνη είναι. Δεν μπορείς ταυτόχρονα να μειώνεις και φόρους, να ενισχύεις και το κοινωνικό κράτος. Πρέπει να βρεις μια λογική ισορροπία. Έλεγε ότι, μάλιστα του είπε ο παδός του, τον ρώτησε ο παδός του, αν θέλει να ξεδοντιάσει, αυτή ήταν η έκφραση, να ξεδοντιάσει δικαστές και δημοσιογράφους. Και ο κ. Κασελάκης, σας υπενθυμίζω, απάντησε «γουστάρω». Αυτή ήταν η φυσιολογία. Δεν ξέρω αν τα δόντια σας είναι στη θέση τους. Ελπίζω, μακάρι. Μια χαρά, δόξα λοιπόν, τον Πανάγαθο. Ναι. Λοιπόν, γιατί μετά... κοστίζει ο δοντίατρος. Και μετά από μερικές εβδομάδες, ο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασελάκη προσυπέγραψε και ψήφισε το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που ζητάει περισσότερη ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα, περισσότερη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Αυτά δεν πάνε μαζί. Ή θα τους ξεδοντιάσεις ή θα τους δώσεις μεγαλύτερη ανεξαρτησία τους δημοσιογράφους και τους δικαστές. Δεν είναι σοβαρά πράγματα δηλαδή αυτά. Η Νέα Αριστερά, επαναλαμβάνω, έχει περισσότερη σοβαρότητα από τον Κασελάκη. Ο Κασελάκης έχει ένα εγγενές έλλειμμα σοβαρότητας και επιπλέον επειδή λειτουργεί με τον τρόπο αυτόν, με μια μεταμοντέρνα επικοινωνιακή διαχείριση αντί κατά κυριολεξία παραγωγής πολιτικής, στην ουσία δυναμητίζει κάθε προσπάθεια όχι ενότητας, έστω διαλόγου μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων. Στην ουσία, επί της ουσίας, λειτουργεί ως υπουργός αντιπολίτευσης. Τώρα, είπατε δικαιοσύνη. Έτσι κι αλλιώς προέρχεστε και από το χώρο της δικαιοσύνης, γνωρίζετε πολύ καλά. Δικαιοσύνη, παιδεία, οικονομία, αγροτικός τομέας, αγροτική οικονομία. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα και οι πολίτες. Αλλά είναι όμως και προβλήματα που αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι αυτή τη στιγμή για το ίδιο το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Σαφώς είμαστε σε σταυροδρόμι. Το οικοδόμημα αυτό είναι ασύμετρο. Είναι σαν μια πολυκατοικία που στο ισόγειο είναι 100 μέτρα και στον πέμπτο όροφο 500. Αν γίνει σεισμός θα κινδυνεύσει να πέσει. Άρα λοιπόν υπάρχουν δύο τρόποι να προχωρήσουμε. Είτε οπισθοδρόμηση προς την κατεύθυνση του εθνικού κράτους, αυτό ζητάει αμέσως πλην σαφώς η εθνικιστική άκρα δεξιά σε μια σειρά ευρωπαϊκών κρατών, είτε ενίσχυση και εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, ιδίως εκεί που πονάει. Πού πονάει? Πονάει στην ανυπαρξία αξιόπιστης κοινής αμυντικής και εξωτερικής πολιτικής και πονάει και στην ανυπαρξία κοινής φορολογικής πολιτικής. Αυτό για την αμυντική πολιτική, κύριε Χρυσόγονε, πόσα χρόνια το ακούμε και ουσιαστικά κάποιο βήμα έτσι εμπρός δεν έχει γίνει σημαντικό? Θα γίνει όμως τώρα. Διότι υπάρχει το Ουκρανικό, υπάρχει η ρωσική απειλή, ειδικά αν συμβεί το απευκταίο για μένα κατά τα άλλα ενδεχόμενο εκλογής του Τραμπ στις ΗΠΑ το Νοέμβριο και απόσυρσης των Αμερικανών ή μερικής απόσυρσης των Αμερικανών από την Ευρώπη. Ανάγκα και θεοί πείθονται, τα ευρωπαϊκά κράτη θα αναγκαστούν να προχωρήσουν σε μια πολύ πιο ασθενή αμυντική συνεργασία και από αυτό βέβαια θα βγει εξαιρετικά ωφελημένη η χώρα μας, διότι κοντά στο βασιλικό ποντίζεται και η γλάστρα. Μπορεί να ξεκινήσει εξ αφορμής της ρωσικής απειλής, αλλά θα ισχύει εξίσου αυτό το πράγμα, αυτή η κοινή αμυντική υποδομή και έναντι της τουρκικής απειλής. Με δεδομένο ότι η Τουρκία είναι ο αγαπημένος εχθρός όλων, δεν είμαι και πολύ σίγουρη ότι στο τέλος εμείς θα είμαστε κερδισμένοι από αυτό. Η Τουρκία είναι ένα σημαντικό μέγεθος από οικονομική άποψη. Είναι μια μεγάλη χώρα και μια μεγάλη αγορά. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα θυσιάσουν στην ποδιά της οι Ευρωπαίοι τα κοινά τους συμφέροντα. Δεν θυσίασαν όμως στην περίπτωση του μεταναστευτικού. Δεν γίναμε ξυλαστήριο θέμα. Θα έρθω σε αυτό. Δεν σημαίνει ότι θα θυσιάσουν στην ποδιά της Τουρκίας οι Ευρωπαίοι το κοινό του συμφέρον. Και το κοινό του συμφέρον είναι πολύ απλό. Να σας το πω έτσι. Η διαχρονική αλήθεια του αρχαίου ρητού. Η ισχύς εν τη ενώση. Τα ευρωπαϊκά κράτη, το καθένα μόνο του, είναι αδύναμα. Τα προβλήματα σήμερα είναι παγκόσμια. Κλιματική κρίση, παραδείγματος χάρη. Παγκόσμιο θέμα. Δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει κανένα από τα ευρωπαϊκά εθνικά κράτη, όχι να την αντιμετωπίσει μόνο του,
ούτε καν να διαπραγματευτεί με τους μεγάλους παγκόσμιους παίκτες. Δηλαδή, ποιους? Αμερικανούς, Κινέζους και αύριο Ινδούς. Άρα, κύριε Χρυσόγονε, δηλαδή οι Αμερικανοί, οι Κινέζοι, ένα μεμονωμένο ευρωπαϊκό κράτος δεν το βλέπουν καν ως σοβαρό συζητητή. Ούτε καν τη Γερμανία. Ούτε καν τη Γερμανία. Ούτε καν τη Γερμανία. Για θέματα τέτοια, μεγάλα θέματα, όπως η κλιματική κρίση. Αντιθέτως, αν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι μαζί, μπορεί να πιέσει ακόμα και με εμπορικές κυρώσεις κατά προϊόντων που παράγονται με πρακτικές καταστροφικές για το περιβάλλον. Λέω παράδειγμα. Τώρα, αυτά όλα που καταλήγουν, που λέγατε προηγουμένως για τα επιμέρους ζητήματα που μας απασχολούν. Το βασικό, θα έλεγα, και έρχομαι και σε αυτό που είπατε για το μεταναστευτικό. Το βασικό είναι η δημογραφική κατάρρευση. Α, ναι, μεγάλο θέμα αυτό. Η δημογραφική κατάρρευση της Ευρώπης γενικότερα, ειδικότερα δε της Ελλάδας, που είναι ακόμα χειρότερη. 1,5 παιδί ανά γυναίκα στην Ευρώπη, 1,3 παιδιά ανά γυναίκα στην Ελλάδα. Και βαίνει χειρότερο, μειούμενο. Εφιαλτικό. Το 2022, τελευταία χρονιά για την οποία υπάρχουν στοιχεία, μόλις 75.000 γεννήσεις, έναντι 85.000 το 2021. Και πού θα πάμε? Κάντε ένα πολλαπλασιασμό απλό. Πόσα χρόνια ζει ένας άνθρωπος? 70, 80, πόσο? Επί 75.000 γεννήσεις, τι μας δίνει αυτό? 5 ή 6 εκατομμύρια, βγάλει και την μετανάστευση που υπάρχει. Πόσοι θα μείνουμε οι Έλληνες στον ελλαδικό χώρο? 4 εκατομμύρια. Σε έναν ορίζοντα 30, 40, 50 ετών. Και οι Τούρκοι από δίπλα πώς θα είναι, 100? Και πώς θα ανταγωνιστούμε εμείς σε εξοπλισμούς και σε οτιδήποτε με αυτόν τον επιθετικό γείτονα? Άρα, κατ' εξοχήν εμείς, κατ' επέκταση ολόκληρη η Ευρώπη, χρειαζόμαστε ανάταξη του δημογραφικού. Και το μεταναστευτικό από εκεί προκύπτει. Όταν έχεις ένα διαρκές έλλειμμα παιδιών στην Ευρώπη και αντιστρόφως στην Αφρική, αυτή τη στιγμή το μέσος όρος είναι 4,1 παιδιά ανά γυναίκα. Με την βεβαιότητα φυσικού φαινομένου θα προκληθούν ισχυρές μεταναστευτικές ροές. Τις μεταναστευτικές ροές δεν μπορείς να τις σταματήσεις. Μπορείς να τις ανασχέσεις εν μέρη στα σύνορα, αλλά να τις σταματήσεις τελείως, να στεγανοποιήσεις τα σύνορα, δεν γίνεται. Ποτέ και κανένας δεν το κατάφερε. Θα πρέπει να κάνεις οργανωμένη πολιτική με συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός, Αφρικανικής Ένωσης αφεντέρου. Γιατί ξέρετε, η ενοποίηση δεν προχωρεί μόνο στην Ευρώπη. Προχωρεί και στις άλλες πύρους. Λοιπόν, να γίνει μια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής και Αφρικανικής Ένωσης για πολιτικές ελέγχου των γεννήσεων στη Μαύρη Ήπειρο έναντι κάποιας οικονομικής βοήθειας. Ούτως ώστε να ελεγχθούν οι ροές εν τη γενέση τους. Να προβλέπουμε, όχι να είμαστε προμηθείς, όχι επιμηθείς. Αυτά όμως δεν μπορούν να γίνουν από τα μεμονωμένα ευρωπαϊκά κράτη. Και από εκεί και πέρα, ένα ζήτημα πολύ σημαντικό, όπου χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, είναι το ζήτημα της εναρμόνισης των φορολογικών πολιτικών. Και ειδικά, μάλιστα αυτό είναι η ναυαρχίδα, θα έλεγα, των προτάσεων της Ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, στην οποία ανήκουμε εμείς, το ΠΑΣΟΚ. Η ναυαρχίδα είναι φορολογήστε τις μεγάλες πολυεθνικές, σωστά? Ακριβώς. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Ακριβώς. Η ναυαρχίδα των προτάσεών μας είναι να ενοποιηθούν στην ιδανική περίπτωση ή έστω να μειωθούν οι αποκλίσεις μεταξύ των συντελεστών φορολόγησης των εταιρικών κερδών στα κράτη-μέλη της Ένωσης, ούτως ώστε οι μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι να μην μπορούν να φοροαποφεύγουν, όχι φοροδιαφεύγουν, προσέξτε, φοροαποφεύγουν νομίμως ή νομιμοφανώς, όπου πουλάνε, ας πούμε, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ελλάδα κλπ. Αλλά τα κέρδη τα καταγράφουν τεχνητά λόγω της ελευθερίας κίνησης κεφαλαίων στην Ιρλανδία, που έχει χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή. Εμείς αυτό λέμε, να εξομοιωθούν οι φορολογικοί συντελεστές. Αυτό θα σήμαινε, κατ' εκτίμηση, 190 δις επιπλέον έσοδα, 190 δις ευρώ επιπλέον έσοδα σε επίπεδο ευρωπαϊκής, σε πανευρωπαϊκή βάση. Για την Ελλάδα θα σήμαινε 3 δις. Με 3 δις θα μπορούσαμε να κάνουμε παπάδες. Με συγχωρείτε, είναι έκφραση, σε σχέση με το δημογραφικό. Και αντί αυτού, εμείς τι κάνουμε προς το παρόν? Δίνουμε, ο κ. Μητσοτάκης, δηλαδή, όχι εμείς. Ο κ. Μητσοτάκης δίνει 8.000 πριν για κάθε ηλεκτρικό αυτοκίνητο και 2.000 για κάθε παιδί. Είναι λογική αυτή? Και το σπίτι μου σταματάει σε όσους είναι 39 χρονών, 40 πόσο είναι. Και που κι αυτό είναι ένα τεράστιο ασφαλώς ζήτημα. Ασφαλώς χρειαζόμαστε πολιτικές κοινωνικής κατοικίας με επιδότηση ενοικίου, με δημιουργία αποθέματος κατοικιών που θα διατίθενται κατά προτεραιότητα σε νέα ζευγάρια με παιδιά έναντι χαμηλού ενοικίου, με διάφορους τρόπους, για να μπορέσουν οι νέοι άνθρωποι να κάνουν οικογένειες, να κάνουν παιδιά, να μπορέσει να επιβιώσει ο ελληνισμός στον ελλαδικό χώρο. Διαφορετικά. Ένα βήμα τη φορά, κύριε Χρυσόγεννα. Συστάθηκε Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής. Ήταν πρώτο. Καλά, βήμα. Εντάξει. Τώρα. Να είχαμε να λέγαμε. Δηλαδή, έχουμε. Ας μην το σχολιάσω. Όχι, το είπα έτσι για να ελαφρύνουμε λοιπόν. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στην Κρήτη σήμερα. Ευχόμαστε καλό αγώνα, δύσκολα πράγματα, καλή επιτυχία.
σε ό,τι και αν κάνετε και στους στόχους σας. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ αυτή τη φορά οι Έλληνες πολίτες να ψηφίσουν με μεγαλύτερη επίγνωση το ότι οι ευρωεκλογές είναι μια σοβαρή αναμέτρηση. Το Ευρωκοινοβούλιο λαμβάνει σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον μας. Πρέπει να ψηφίσουμε από όποια παράταξη και ιδεολογική αφετηρία και αν είμαστε, ανθρώπους που να μπορούν να κάνουν τη δουλειά, να έχουν εμπειρία και γνώσεις. Διαφορετικά, θα έχουμε τα αποτελέσματα που είχαμε και την προηγούμενη πενταετία, που είδατε ότι δεν είχαμε καν 21 ευρωβουλευτές, κάποια στιγμή είχαμε 19, διότι δύο ήταν στη φυλακή. Και άλλοι 3-4 ήταν κατηγορούμενοι για διάφορα θέματα, άρα δεν μπορούσαν να ασχοληθούν με την Ευρωβουλή. Δηλαδή, λίγο να το σκεφτούμε. Άρα λέτε, ψηφίστε λίγο ουσία και όχι αναγνωρισιμότητα. Άρα λέω, έτσι δεν κλαβάω. Άρα λέω, άλλο η Eurovision, στην Eurovision να ψηφίσουμε ό,τι μας αρέσει, αλλά στην Ευρωβουλή να ψηφίσουμε βλέποντας λίγο και τα βιογραφικά. Όποιος κάνει τη δουλειά. Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό αγώνα, καλό τρέξιμο.